να εκφράσω την αγωνία των κατοίκων του Αβδού λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην αποκατάσταση της κατολίσσησης και στο κλείσιμο του δρόμου. Την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης που εκτελούνται στην περιφερειακή οδό του Φράγματος από Σελέμη, από τη διασταύρωση προς τις ποταμιές έως και τους ασκούς του Δήμου Χερσονήσου, ζητούν οι κάτοικοι του χωριού Αβδού. Μετά τις κατολισσήσεις που έγιναν ακριβώς πριν ένα μήνα, επενεύει η Περιφέρεια, επενεύει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ανατέθηκε το έργο για την αποκατάσταση της κατολίσσησης σε κάποιον ιδιώτη εργολάβο. Όπως τονίζει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, η παρέμβαση στη συγκεκριμένη κατολίσθηση ήταν αναγκαία, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τους διερχόμενους χρήστες του δρόμου αυτού. Υπήρξε μια τοπικού χαρακτήρα κατολίσθηση σε ένα ψηλό ρήγμα και με συνέπεια την μέρα του Πάσχα να πέσουν κάποιοι όγκοι από βράχια, οι οποίοι θα συνεχιζόταν και στην πορεία. Για λόγους λοιπόν επικινδυνότητας, ο ΑΚ, που είναι περιμετρικός δρόμος του φράγματος αυτός, έκλεισε τον δρόμο και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, που έστειλε δύο μηχανήματα, να γίνει μια αποφόρτιση του πρανούς, μια αποκατάσταση κατά κάποιο τρόπο της κατολίσθησης. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι στην επιστολή που απέστειλαν προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και το Δήμο Χερσονήσου, ένα μεγάλο μέρος του μόνιμου πληθυσμού του Αβδού ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, με την εναλλακτική διαδρομή Μεσομοχού να καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ίδιους. Πόσους κατοίκους έχει το Αβδού? Αυτή τη στιγμή το χωριό έχει καμιά 250 κατοίκους. Στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι ηλικιωμένοι. Κάτοικοι του Αβδού και των γονιών μπορούν να χρησιμοποιούν τον παραλίμνιο δρόμο που είναι στο πράγμα και είναι βορείος του πράγματος, ο οποίος για τοπικές κινήσεις πάντα, ο οποίος έχει μια καλή βατότητα, είναι βέβαια δίπλα στη λίμνη και θέλει προσοχή. Αλλά αν κάποιος θέλει να πάει στα ακίνητά του, στην περιουσία του, ή θέλει να πάει στις ποταμιές ή το αντίθετο, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δρόμο τη μέρα, όχι τη νύχτα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Πόση επιβάρυνση χρονική, για παράδειγμα, και χιλιομετρική έχουν οι κάτοικοι του Αβδού τώρα, με το δεδομένο ότι είναι κλειστός αυτός ο δρόμος? Κοιτάξτε, έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Αλλά πέρα από αυτό, δεν μπορούν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι να διαβούν αυτό το δρόμο. Και έτσι αναγκάζονται να παρακαλούν άλλους ανθρώπους να τους πάρουν τα φάρμακά τους κτλ. Η παρέκκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα οφείλεται σε δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία. Ωστόσο, έως την ερχόμενη εβδομάδα ο δρόμος θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Θα πρέπει να κάνουμε και άλλες επεμβάσεις σε επόμενη φάση, που θα είναι όμως με κάποιες γεωτεχνικές μελέτες που θα πρέπει να γίνουν και που είναι σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.